Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα γρήγορο tutorial. Βάζουμε ενυδατική κρέμα με χρώμα από το Body Shop στο χρώμα Natural με βιταμίνη Ε. Τι χρησιμοποιούμε αντί για βάση foundation ή αλλιώς make-up. Κουνάμε καλά την κρέμα για να μην είναι διαχωρισμένα τα δύο στοιχεία. Και με απαλές κινήσεις, γιατί υπάρχει και η τραυματισμένη μύτη καθώς όλοι γνωρίζετε, προσπαθούμε να απλώσουμε την κρέμα ομοιόμορφα σε όλο το πρόσωπο. Όπως βλέπετε, η κρέμα έχει ελάχιστη κάλυψη, αλλά δίνει πάρα πολύ καλή ενυδάτωση. Και επειδή είναι καλοκαίρι και βλέπω ότι το πρόσωπό μου δεν έχει πάρα πολλά σπυράκια και σημάδια, δεν θα ήθελα να το παστώσω με make-up. Θαυμάστε επίσης την υπέροχη πιτζάμα, την οποία αγόρασα από το Κινέζικο, και είναι σούπερ μοντέρνα και κοριτσίστικη σε χρώμα ροζουλί με γαλάζιο. Τα νύχια είναι μοβ, αλλά δεν είναι καλοφτιαγμένα. Ζητώ συγγνώμη από τώρα για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αφού έβαλα make-up ενυδατική με χρώμα σε όλο το πρόσωπο, σας δείχνω τη γουρουνομύτη μου close up, η οποία θα σταματήσει να είναι γουρουνομύτη, ελπίζω, μόλις βγάλω τα splints. Εδώ σας δείχνω το concealer από την Bourjois, το Health Mix, στο χρώμα 51, ένα πάρα πολύ καλό concealer. Μου αρέσει πάρα πολύ. Καλύπτει τους μαύρους κύκλους. Το στόμιο που έχει βοηθάει να το βάζετε και κατευθείαν στα μάτια, εγώ όμως δεν θέλω. Βάζω τσικ τσικ λίγο και στα δύο τα μάτια και καλύπτω τους μαύρους κύκλους μου, όπως βλέπετε, χωρίς να χρησιμοποιήσω πινέλο. Θα μου πείτε τώρα τους μαύρους κύκλους καλύπτεις, εδώ δεν κοιτάς τη γουρνόμητη σου που έχεις, αλλά τέλος πάντων τι να κάνουμε, ελπίζω να επανέλθει. Εδώ πάλι σας δείχνω τη μάσκαρα που θα βάλω. Έχω βάλει ήδη μία σκιά της Benefit στα μάτια μου. Η σκιά αυτή είναι το birthday suit από την Benefit, τίποτα παραπάνω και τίποτα παρακάτω. Και αυτή είναι μία μάσκαρα 3D από την Golden Rose. Τίποτα διαφορετικό. Μισό λεπτό, έκοψα και τον ήχο από έξω που περνούσαν για να μπορώ να σας μιλάω καλύτερα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, αφόσον έχω βάλει την πούδρα που δεν το έδειξα το βηματάκι γιατί το έσβησα κατά λάθος, αφού σέταρα την πούδρα, ήταν η Tolerian το Mineral Makeup και έβαλα bronzer όπως κάνω πάντα, δηλαδή δεν έκανα κάτι διαφορετικό. Σας δείχνω απλά τα διαφορετικά πράγματα που έκανα σε αυτό το μακιγιάζ. Βάζω μόνο την Benefit αυτή, την κρεμώδη σκιά birthday soup με το δάχτυλο, απλώνω ίσα ίσα που φαίνεται πάνω στο μάτι μου και μετά αυτή τη μάσκαρα από πάνω. Χρησιμοποιήστε ένα πολύ μικρό καθρεφτάκι, στυλώστε το χέρι σας επάνω στο φρενείο για να μπορέσετε να έχετε καλά αποτελέσματα. Αυτό το κραγιόν είναι το Wet n Wild. Νομίζω το χρώμα είναι blush κάτι, δεν το θυμάμαι κιόλας. Λέει εκεί, blush me rouge, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, είναι ένα πορτοκαλοκοραλί με σήμερ. Είναι τώρα τα πήρα καινούργια, μου τα φέρανε από το eBay. Είναι πολύ ωραία κραγιονάκια και μου αρέσουν για το καλοκαίρι. Βέβαια δεν θα φορούσα ποτέ ένα τέτοιο χρώμα το χειμώνα, γιατί και το σήμερ δεν μου αρέσει. Και προτιμώ τα πιο ροζουλή χρώματα το χειμώνα, αλλά εδώ επειδή βάλαμε μόνο bronzer και είναι ένα πάρα πολύ απλό μακιγιάζ, βάζω αυτό το χρωματάκι για να φαίνεται εντελώς μπροζαρισμένο το πρόσωπο. Και αυτό ήταν όλο το μακιγιάζ, δεν πρέπει να σας πάρει πάνω από 7 λεπτά, είμαι πολύ κουκλάρα, σας χαιρετάω, γεια σας, καλά να είστε, φιλάκια και